Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την έναρξη της τουριστικής σεζόν και η Κεφαλονιά προετοιμάζεται με τον πύχη των προσδοκιών να κυμαίνεται σε επίπεδα 2019. Η χρονιά ξεκινάει πολύ νωρίς με το πρώτο αεροπλάνο να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο στις 27 Μαρτίου. Είμαστε στην τελική ευθεία. Η πρώτη πτήση από το εξωτερικό με low cost εταιρεία την EasyJet είναι τις 27 Μαρτίου. Είναι ένα ξεκίνημα πάρα πολύ νωρίς. Φυσικά πάντα η Αγγλία παραμένει η κυρία μας αγορά με ένα ποσοστό πάνω του 65%. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει νέες αεροπορικές συνδέσεις με τη Γαλλία και με το Παρίσι, αλλά και με μια κεφαλονίτικη εταιρεία, την Fly Κεφαλόνια, μέσω με τη Λιόν. Με όπλο την δυναμική καμπάνια και τα εντυπωσιακά βίντεο που δημιούργησε η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου και με σύνθημα «Κεφαλονιά, το νησί που θέλεις να μείνεις για πάντα», προβάλλονται οι τοπικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. Είναι η πρώτη φορά που τονίστηκαν, εκτός από το ήλιος και θάλασσα που έχουμε στη Κεφαλονιά, τονίστηκε η γαστρονομία, τονίστηκαν τα κρασιά της Κεφαλονιάς, ο φυσικός πλούτος που έχει, ο Ένος, ξεχνάμε και την ένταξη του Ένου στα γεωπάρκα της UNESCO, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το νησί μας και για όλο το Ιόνιο, πιστεύω. Ο πόλεμος στην Ουκρανία βάζει φρένο στις αυξημένες κρατήσεις, με την πολωνική αγορά να είναι πλέον ευάλωτη για το νησί του Ιωνίου. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν ανατραπεί και με τον πόλεμο, αλλά και με την ενεργειακή κρίση που περνάμε. Είναι μεγάλα ερωτηματικά. Ελπίζω να τα ξεπεράσουμε όσο ανώδυνα γίνεται. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα, πρώτα για το καλό του ουκρανικού λαού, αλλά και για το καλό το δικό μας και για όλες τις κοινωνίες. Ο τουρισμός, αν ο πόλεμος δεν τον επηρεάσει, θα είναι, ίσως η χρονιά θα είναι μια από τις καλύτερες χρονιές που θα έχουμε. Η φετινή σεζόν μπορεί να αποτελέσει αντίδοτο στην κρίση που πέρασαν επιχειρήσεις τα τελευταία 2 χρόνια.